θέλουμε να εκφράσουμε σήμερα και από αυτόν εδώ το χώρο την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. Χαιρετίζουμε τις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις αλληλεγγύης που εξελίσσονται σήμερα σε όλη τη χώρα με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Καταγγέλουμε το κράτος υπεριαλιστή του Ισραήλ που με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δολοφονεί, καταστρέφει, εκτοπίζει τον Παλαιστινιακό λαό προκαλώντας μια άνευ προηγουμένου γενοκτονία. Απαιτούμε εδώ και τώρα καμία εμπλοκή της χώρας μας στο μακελιό. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα να ζει σε πατρίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Έχουμε μπροστά μας, και κρατήστε το αυτό, προειδοποιούμε και την κυβέρνηση ότι θα μας βρει μαζί με όλους τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και τον ελληνικό λαό απέναντι της, μια άνευ προηγουμένου φορέ επιδρομή που ανακοινώθηκε ήδη από τα επιτελεία της κυβέρνησης. Απέναντι σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, μικροβιοτέχνες και εμπόρους. Μια επίθεση που επιβεβαιώνει με τον πιο απροκάλυτο τρόπο πως για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι πρέπει μόνιμα να είναι χαμένος ο λαός. Αλήθεια, μήπως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του προεκλογικά δεν έταζαν την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος του κεφαλικού αυτού φόρου, το οποίο έρχεται να εφαρπάξει στην κυριολεξία το τελευταίο κουμπόδεμα του ελληνικού λαού. Και τώρα τι κάνει? Επιβάλλει τριπλάσια και τετραπλάσια βάρη στους επαγγελματίες και μάλιστα στους πιο αδύναμους, στο όνομα περιορισμού της φοροδιαφυγής, φορτώνοντάς τους χαράτσια. Έχουν, δεν έχουν δουλειά στα μικρομαγαζά τους. Και όλα αυτά μέσω της επιβολής τεκμαρτού εισοδήματος εκτινάζεται η φορολογία, η οποία θα προσαυξάνεται με διάφορους αλγόριθμους. Πρόκειται για ένα απροκάλυπτο χαράτσωμα που θα οδηγήσει χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες σε νέες περιπέτειες, χρέη και λουκέτα. Εκείνο που έχουμε να δηλώσουμε είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο μαζί με τον ελληνικό λαό και τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα μείνει στα χαρτιά. Στο κυβερνητικό επιτελείο είναι στο στόχαστρο και πάλι η μαρίδα και όχι τα μεγάλα εισοδήματα που έτσι κι αλλιώς δηλώνουν πάνω από το πλαφόν όσα και αν αποκρύπτουν. Επιχειρήματα ότι δεν μπορεί οι εργοδότες να δηλώνουν λιγότερο από τους υπαλλήλους τους μπορεί να είναι σωστά, αλλά περιορισμένης ισχύως, αφού 510.000 επαγγελματίες, κυρίως σε σύνολο 784.000, δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ το Σεπτέμβριο του 2023. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να ξεχάσει τους μνημονιακούς νόμους και τη μεγάλη φοροεπιδρομή του 2013, τότε που το προοδευτικό Πασόκ καλούσε σε περαίωση βιβλίων, αλλιώς σε λουκέτα και πρόστιμα. Από τότε μέχρι σήμερα ψηφίστηκαν και παραμένουν ενεργοί από όλες τις κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, εμβληματικοί νόμοι, όπως η κατάργηση του αφορολόγητου, η επιβολή του τέλους επιτιδεύματος, δεκάδες άλλοι έμεσοι και άμεσοι φόροι σαν τον ΕΦΙΑ και τόσους άλλους που έχουν ξετινάξει τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Η κυβέρνηση σήμερα δεν μπορεί να κρύψει τις προθέσεις της. Μια ματιά στο σχέδιο του νέου προϋπολογισμού αρκεί. Η επιστροφή στους προπανδημία στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας για αυξημένα δημοσιονομικά πλεονάσματα είναι εκεί. Η αύξηση των εσόδων το επόμενο διάστημα κατά 6,2 δισεκατομμύρια μαρτυράει τις προθέσεις της. Σήμερα
Συζητάμε το σχέδιο νόμου για τη λεγόμενη καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών. Δήθεν για να φορολογούνται οι πολυεθνικές στις χώρες που παράγουν τα κέρδη τους. Η συζήτηση αυτή είναι ενταγμένη στο πλέγμα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών με επίκεντρο χώρες με ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα για τους μεγάλους ομίλους και τις αντιδράσεις ισχυρών καπιταλιστικών κρατών και τμήματων του κεφαλαίου που δεν έχουν την ίδια ευνοϊκή μεταχείριση. Το όλο ζήτημα χρησιμοποιείται και σαν πρόσχημα αλλά και εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας, παρουσιάζοντας δήθεν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή των μεγάλων πολυεθνικών. Πρόκειται βέβαια για μεγάλη κοροϊδία, καθώς αφορά ελάχιστους πολυεθνικούς κολοσσούς, αφού εφαρμόζεται μόνο στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 750 εκατομμύρια, που σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, το όριο αυτό, μόνο το 10-15% των πολυεθνικών εταιριών θα οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων αναχώρα. Οι παραπάνω όμιλοι με τζίρο πάνω από 750 εκατομμύρια υποβάλλουν κάποιες εκθέσεις με πληροφορίες της δράσης τους αναχώρα στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών, χωρίς όμως να δημοσιοποιούνται. Οι πληροφορίες που θα δημοσιοποιούνται είναι η φύση των δραστηριοτήτων, ο αριθμός των εργαζομένων, ο καθαρός κύκλος εργασιών, τα κέρδη προφόρων, το ύψος του φόρου εισοδήματος που οφείλεται στη χώρα. Οι πραγματικές πληρωμές που καταβλήθηκαν στα κρατικά ταμεία της χώρας και το ποσό των συσσωρευμένων κερδών. Την ίδια στιγμή καλλιεργείται η αυταπάτη ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, λες και αυτό θα επηρεάσει την ίδια τη λειτουργία και την κατανομή των κερδών των ομήνων. Λες και οι εργαζόμενοι έχουν το χρόνο και τη διάθεση μέσα στον κυκαιώνα των υποχρεώσεων που έχουν μπροστά τους να ασχοληθούν με μια τέτοια διαδικασία. Ένα είναι σίγουρο, ότι η επικρατούσα αναρχία στην καπιταλιστική οικονομία δεν πρόκειται και δεν μπορεί να περιοριστεί με τα ανωτέρω οικονομικά μέτρα. Όλα αυτά διαφημίζονται από την κυβέρνηση ως περιορισμός της ασυδοσίας των πολυεθνικών με αποτέλεσμα να προκύπτει όφελος τάχα για τους πολίτες. Μούφα στην ουσία. Εμείς ως ΚΚΕ θα καταψηφίσουμε και επί της αρχής και επί των άρθρων το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όσον αφορά την αναφορά που γίνεται στους παρόχους ενέργειας, εκείνο που θα πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση και τα υπουργεία της θα είναι να εξασφαλίσει φτηνό ρεύμα, φτηνό πετρέλαιο και αέριο στον ελληνικό λαό που μοχθεί καθημερινά να τα βγάλει πέρα, που ξυπνάει το πρωί και κοιμάται το βράδυ με το άγχος αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που καθημερινά του βάζει η κοινωνία μας. Ως ΚΚΕ θα καταδικάσουμε και μέσα από αυτή την αίθουσα και μέσα στο κίνημα όλα αυτά τα νομοσχέδια και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης που σκοπό και στόχο έχουν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου μπροστά στο μεγάλο νομοσχέδιο που έρχεται και στρέφεται ενάντια στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και επαγγελματίες. Κλείνοντας τη σημερινή μας τοποθέτηση, καλούμε τον ελληνικό λαό να είναι σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα και μέσα από τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τους φορείς που έχει να δίνει αποστομωτική απάντηση καθημερινά στα σχέδια της κυβέρνησης και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό στον δρόμο της ανατροπής.